Σε τραχιά σύγκρουση φαίνεται πως μπαίνουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας με αφορμή την πρόταση του ΩΣΑ για πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και την απελευθέρωση του καθεστώτος λειτουργίας των φαρμακείων που ζητάει η Τρόικα. Οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στο άνοιγμα φαρμακείων, ακόμη και από μη πτυχιούχους φαρμακοποιούς. Να καταργηθούν τόσο το πληθυσμιακό κριτήριο, όσο και το κριτήριο της απόστασης. Να καταργηθεί η υποχρέωση των φαρμακείων να εγγράφονται στους φαρμακευτικούς συλλόγους, να απελευθερωθεί η τιμή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αλλά και τα σημεία πώλησής τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εμφανίζεται αποφασισμένο να βάλει τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με το εκτιμόμενο όφελος για τους καταναλωτές να προσδιορίζεται στα 102 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η κεντρική ιδέα είναι η υπεράσπιση του ανυπεράσπιστου καταναλωτή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να είμαστε ένα πολιτικό σύστημα που θα είναι ακριβώς απίτουρα και φτηνό στα λεύρη. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται ότι στηρίζει τη θέση των φαρμακοποιών που αντιδρούν στην πώληση των μη συνταγογραφούμενων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην απελευθέρωση του καθεστώτος λειτουργίας των φαρμακείων. Θέση που διατύπωσε χθες και στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορούμε να δεχτούμε απελευθέρωση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα αλλά και του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε απελευθέρωση των σημείων πώλησης και σε περίπτωση που δεχτούμε ισχυρές πιέσεις, θα δεχτούμε να πολλούνται και στα σούπερ μάρκετ, αλλά παρουσία φαρμακοποιών. Όσες χώρες απελευθέρωσαν την τιμή ή τη διάθεση των φαρμάκων που δεν συνταγογραφούνται, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλητηριάσεων παγκοσμίως, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος στο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων. Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του γάλακτος, με την κυβέρνηση να έχει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την επέκταση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος και πέρα από τις 5 ημέρες, ανάλογα με τη μέθοδο παστερίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ, η τιμή του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα, η οποία είναι υψηλότερη κατά 34% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα έπεφτε κατά 10% αν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μπορούσε να πωλείται γάλα το οποίο θα χαρακτηρίζεται φρέσκο και μετά τις 5 ημέρες, ανάλογα με τη μέθοδο παστερίωσης. Η μεγάλη γκάμα τιμών προϊόντων πιστοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας με ταυτόχρονο έλεγχο των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα μας βρίσκει καταρχάς σύμφωνος.